το πολυσυζητημένο πολυόροφο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας που χτυπήθηκε από τον σεισμό του 2008 παραμένει άγνωστο το πότε τελικά θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Ουσιαστικές που να δίνουν απάντηση στο πότε θα λειτουργήσει το κτίριο, δυστυχώς όχι. Ούτε κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του κυρίου Υπουργού, ούτε βεβαίως και σε όσες επικοινωνίες έχουμε με υπηρεσιακούς παράγοντες, είτε του νοσοκομείου, είτε της έκτησης υγειονομικής περιφέρειας. Τι σας λένε? Δεν δίνουν απαντήσεις. Αρνούνται να πάρουν την ευθύνη να δώσουν μια σαφή απάντηση για το πότε θα είναι λειτουργήσιμο το κτίριο. Και είναι λογικό. Και ήδη γνωρίζουν ότι με τα χιλιών βασάνων και κόπων, παρόλο που έγινε και χτίστηκε επιτέλους και δρομολογήθηκε η εξέλιξη της ολοκλήρωσης του κτιρίου, από εκεί πέρα ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών είναι και η μεταστέγαση των κλινικών. Εκεί λοιπόν η διαδικασία χωλαίνει και το ξέραμε ότι χωλαίνει. Εμείς λοιπόν αξιώνουμε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όχι λόγια και φρούδες υποσχέσεις. Θέλουμε μια ημερομηνία κατά προσέγγιση μηνός, πότε θα είναι λειτουργήσιμος ο Άγιος Ανδρέας. Τα χρονοδιαγράμματα που κατά καιρούς δόθηκαν για την παράδοση του προς χρήση έπεσαν έξω. Μαζί με όλες τις παλινοδίες της οικονομίας που βιώσαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015, οδήγησαν το έργο οριστικά σε απένταξη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Κρίνονταν οριακά το μέλλον του νοσοκομείου. Πράγματι, με πιέσεις τοπικών παραγόντων και συνδικαλιστικών και πολιτικών τοπικών παραγόντων, το έργο διατηρήθηκε στη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ και βεβαίως το βλέπουμε σήμερα να ολοκληρώνεται. Φέρει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη η σημερινή πολιτική ηγεσία και η προηγούμενη, ενώντας τον κύριο Κουρουμπλή, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία ευθύνη βαραίνει βεβαίως και την ηγεσία του κύριου Πολάκη. Αξιώνουμε μία και μόνο απάντηση. Μία και μόνο απάντηση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πότε θα είναι λειτουργήσιμος ο Άγιος Ανδρέας? Παραμένει εκτός λειτουργίας από την 8η Ιουνίου του 2008. Και το ερώτημα για το πότε θα δοθεί και θα μπορεί να λειτουργήσει πλήρως δεν απαντήθηκε ούτε από τον Υπουργό κύριο Ξανθό στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Πάτρα, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των εργαζομένων. Ο Υπουργός τι σας είπε? Στην τελευταία του επίσκεψη ο κύριος Ξανθός δεσμεύτηκε ότι θα δώσει εντολή να είναι έτοιμο. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ άσχημο ένας υπουργός όταν έρχεται να δίνει εντολές. Τις εντολές θα τις δώσει από το τηλέφωνο. Τις εντολές θα τις δώσει κατηδίαν. Σε εμάς δεν έδωσε καμία απάντηση. Και αυτό είναι το παράπονό μας. Δεν μας είπε. Μας είπε ότι θέλει να γίνεται το 2016. Ξέρουμε, ως λειτουργή της υγείας και λειτουργή του νοσοκομείου, ότι αυτό που μεταφέρεται με τόση ένταση είναι αυτό που λέει ο κόσμος έξω, οι ασθενείς μας. Πότε επιτέλους θα σταματήσουμε να ταλαιπωρούμαστε, να πηγαινορχόμαστε στο 409, να πηγαινορχόμαστε στο νοσημάτων θώρακος για καθημερινές απλές εξετάσεις. Πότε επιτέλους ο Άγιος Ανδρέας θα γίνει ένα ενιαίο κτίριο παροχής υπηρεσιών υγείας? Αυτή είναι και η δική μας η αγωνία και αυτό είναι αυτό που αξιώνουμε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Επιτέλους, κάποια στιγμή, ο Άγιος Ανδρέας να ολοκληρωθεί σωστά και όχι με προχειρότητες, γιατί είναι και αυτό μια παράμετρος που οφείλουμε να τονίσουμε στη σημερινή συζήτηση.